Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και πάλι μαζί στην εκπομπή μας να εξετάσουμε τα αίτια αυτής της ηθικής και οικονομικής κατάπτωσης, τα οποία μας θυμίζουν πολλές φορές τις αιτίες της πτώσεως του Βυζαντίου. Και πρώτης θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να εξαπατώμεθα για το ότι ήταν σχέδιο μακροπρόθεσμο αυτό των παγκοσμιοποιητών και της νέας τάξεως, διότι θα έπρεπε να δώσουν πολλά χρήματα στην Ελλάδα ως δάνειο, ενώ συγχρόνως έκαναν παρασκηνιακές εγκληματικές ενέργειες. Και είχαν αποτέλεσμα αυτές οι ενέργειες να μας αποκόψουν από τις δικές μας πηγές τροφοδοσίας. Θυμόσαστε συχνά πυκνά τις απαγορεύσεις που έκαναν για παραγωγή προϊόντων. Δεν θα κάνετε γάλα σε επάρκεια για να παίρνετε από την Ολλανδία. Δεν θα έχετε βιομηχανίες δικές σας. Είχαν αναπτυχθεί και ακόμα και αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ελλάδα και τις έκοψαν, τις έκλεισαν με την βοήθεια των πολιτικών, των Ελλήνων πολιτικών βέβαια γινόντουσαν όλα αυτά, να μην γελιόμαστε. Έτσι μας απέκοψαν από τις δικές μας πηγές τροφοδοσίας. Σταματήσαμε να παράγουμε εμείς, ώστε όταν σταματήσαμε να παράγουμε και να κρεμόμαστε από τη δική τους τροφοδοσία, να μην έχουμε τώρα επάρκεια ειδών διατροφής, όταν αυτοί σταμάτησαν να μας τροφοδοτούν, και όντως τα κατάφερα να μην έχουμε επάρκεια, μετά από 30 χρόνια δεν μπορούμε να παράγουμε ούτε σιτάρι για να φάμε, ούτε γάλα, ούτε τυρί, ούτε κρέας, δεν επαρκούν δηλαδή για το λαό αυτά τα 3, 4, 5, 10, 20, 30 βασικά τρόφιμα, διότι δεν τα παράγουμε σε επάρκεια, έχουμε παραγωγή 20-30%. Άρα από εδώ φαίνεται ότι αυτό ήταν μια στημένη κατάσταση, μια συνωμοσία κυριολεκτικά των σιωνιστών παγκοσμιοποιητών. Ήταν μια καλά στημένη παγίδα. Ήταν μια παγίδα που έδεσαν μέσα όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλα τα ζωηρότερα κράτη που αντιτάσσονται στην παγκοσμιοποίηση. Ξέρουν αυτοί ποια κράτη δεν θέλουν παγκοσμιοποίηση. Η Ελλάδα 90% δεν θέλει παγκοσμιοποίηση. Η Πορτογαλία 80% δεν θέλει παγκοσμιοποίηση. Η Ισπανία το ίδιο, η Ιρλανδία το ίδιο. Γι' αυτό χτυπάνε αυτά τα κράτη για να υποκύψουν στην παγκοσμιοποίηση. Αυτά είναι τα ζωηρότερα κράτη που τους αντιτάσσονται. Πρώτη η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Κατόπιν η Ιρλανδία είναι ένας λαός ζωντανός που σκέπτεται, δραστήριος. Κατόπιν η Πορτογαλία και η Ισπανία. Χώρες που έχουν ακόμη θρησκεία και μυαλό. Τους άλλους κάναν άθεους και μπορούν να τους κυβερνούν. Ποιοι λοιπόν τώρα είναι οι άτιμοι? Φταίμε κι εμείς, αλλά οι άτιμοι ποιοι είμαστε, εμείς ή αυτοί, οι οποίοι μεθοδεύσανε όλο αυτό το πράγμα? Η προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού θα επαληθευθεί. Ποια προφητεία? Αυτή που λέει θα σας δώσουν χρήμα πολύ. Παράς λέγεται το χρήμα τότε και λέει θα σας δώσουν παρά πολύ. Θα σας δώσουν χρήμα πολύ, αλλά δεν θα το πάρουν πίσω. Είναι αδύνατο, αγαπητοί φίλοι, να πάρουν αυτό το χρήμα πίσω. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτό το χρήμα. Γι' αυτό κοιτάνε τώρα να πάρουν κομμάτια πλουτοπαραγωγικών περιοχών και διάφορες οργανισμούς, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ κλπ, να τα πάρουν αντί αυτών των χρημάτων που μας χρωστούν. Θα είναι καταστροφή για την Ελλάδα και δεν πρέπει να τους δώσουμε τέτοια πράγματα εμείς. Οι παλιοί πολιτικοί πριν από 30 χρόνια, οι οποίοι είναι εκείνοι και υπεύθυνοι και όλα, έλεγαν όμως ότι δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε ούτε μια σπιθαμή ελληνικού χώρου. Η προφητεία λοιπόν αυτά λέει ότι θα μας δώσουν πολλά χρήματα αλλά δεν θα τα πάρουν πίσω. Οι παγκοσμιοποιητές και το δουνουτού, όπως λέγεται, μην γελιέστε αγαπητοί φίλοι, δεν φοβούνται κανέναν, ούτε χρήματα θέλουν. Τα χρήματα είναι μοχλός πιέσεως.
Δεν τους ενδιαφέρουν τα χρήματα. Έχουν όλο τον πλούτο της γης δικό τους. Έχουν όλο τον πλούτο δική τους. Ένα πράγμα μισούν και φοβούνται. Το Χριστό και τους Ορθοδόξους. Τους Ορθοδόξους λαούς και τον Χριστό. Γι' αυτό έκαναν και σε αυτά τη Ρωσία, να την καθυποτάξουν, αλλά δεν μπόρεσαν, βλέπετε. Ο κομμουνισμός απέτυχε. Οι παγκοσμιοποιητές είναι αυτοί, οι πατεράδες των παγκοσμιοποιητών, οι οποίοι έκαναν όλα αυτά. Ένα πράγμα λοιπόν μισούν και φοβούνται, το Χριστό και τους Ορθοδόξους. Αυτή είναι το πραγματικό τους εμπόδιο. Όσο υπάρχουν πιστοί Ορθόδοξοι αληθινοί, δεν μπορούν, δεν τους επιτρέπεται λόγω πνευματικών νόμων να καταστρέψουν τον κόσμο. Πρέπει να φύγει από τη μέση το κατέχον. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος κατέχον, για να μην πάμε τώρα σε πολύ βαθιά νερά, οι πολλοί το ερμηνεύουν ως εξής, ότι είναι η κρίσιμη και απαραίτητη Ορθόδοξη μάζα, να το πούμε και λίγο φυσικά, η οποία αν φύγει από τη μέση, για πνευματικούς λόγους, θα μπορέσει ο Αντίχριστος να κάνει το σχέδιο, ότι να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο που έχει να εφαρμόσει και το λέει η Αποκάλυψη. Γι' αυτό όσο κρατάμε εμείς Ορθοδοξία και Ελλάδα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι παγκοσμιοποιητές. Γιατί εκείνος που κυβερνάει είναι ο Θεός και αυτός έχει τους πνευματικούς νόμους, τους οποίους μια φορά τους έκανε και για πάντα ισχύουν. Έχουμε πάλι τον Κοσμάτων Ετωλό που λέει, προσέχτε, Χριστό και ψυχή, αυτά μην τους τα δώσετε. Αυτά δεν θα μπορέσουν να τα πάρουν χωρίς τη θέλησή σας. Δηλαδή να μην παραχωρήσουμε Ορθοδοξία, Χριστό, δηλαδή, και την ψυχή μας. Η Ορθοδοξία μαζί πάει. Όταν λοιπόν λένε ότι θέλουν να βγάλουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία, να τους αρνηθούμε, διότι αυτά είναι το στήριγμά μας. Η θρησκεία μας, η γλώσσα μας, η ιστορία μας, η σημαία μας, είναι τα στηρίγματά μας ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι μια αποκολοκυθοποίηση των ανθρώπων, είναι ένας ανθρώπινος χυλός που θα πιστεύουν τα ψέματα τα δικά τους και όχι τις αλήθειες της Ορθοδοξίας. Και στο κάτω-κάτω, οι πραγματικοί πιστοί και Ορθόδοξοι έχουν και δύναμη ψυχής και αντιστάσεως. Υπεραμείνονται της ελευθερίας τους. Ξέρουν τι είναι αυτό το μεγάλο προσόν, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας που έδωσε ο ίδιος ο Θεός στον άνθρωπο και έτσι αμείνονται για αυτή την ελευθερία τους. Πρέπει να σπάσουν αυτό το αμυντικό σύστημα των λαών αυτών που έχουν κάποια ιδανικά, να πιστεύουν οι άνθρωποι μόνο στην ύλη, οπότε αν τους δίνουν και τρώνε είναι εκείνοι ευχαριστημένοι να κάνουν οτιδήποτε, να πουλάνε και την ψυχή τους στο διάβολο δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν του μπορούν να τα πάρουν το Χριστό και την Ελλάδα δίχως τη θέλησή μας. Ας το προσέξουμε αυτό. Μέσω λοιπόν του χρέους αυτού, του οικονομικού, πιέζουν τώρα, και το βλέπουμε, αυτοί οι ανώσιοι, να βγάλουν το σταυρό από τα σχολεία, την σημαία, να μην χειροτονούμε οι ιερείς. Τι τους νοιάζουν οι ιερείς που χειροτονούνται? Καταλαβαίνετε που το πάνε. Δεν θέλουν να χειροτονούμε οι ιερείς. Θέλουν να φύγουν τα θρησκευτικά και η ιστορία από τα σχολεία. Γιατί? Για να βγει το σχέδιο του Κίσιγκερ. Να μην γνωρίζουν νέες γενναίες ούτε τους προγόνους τους, ούτε τους αγώνες, ούτε τους μάρτυρες τους, ούτε τους αγίους τους. Καταλάβατε? Λοιπόν, εμείς έχουμε χρέος να μην τους αφήσουμε να περάσουν αυτά τα σχέδια στην Ελλάδα. Ούτε τους έξω σιωνιστές παγκοσμιοποιητές, όπως τους λέμε, τους κυριάρχους δηλαδή, τους οικονομικά κατακλείζοντες την παγκόσμια σκηνή, ούτε και τους ντόπιους εκτελεστές του σχεδίου απορθοδοξοποίησης, το οποίο πολύ φοβάμαι είναι και υψηλά πρόσωπα της κυβερνήσεως. Υπέρ της παγκοσμιοποίησης ετάχθηκε ο Πρωθυπουργός μας. Μην το ξεχνάτε αυτό, είναι ένα σημείο των καιρών και είναι πολύ επικίνδυνο. Πιθανόν να τους έχουν τάξει και θέσεις και θόκους μέσα σε αυτήν την καινούργια κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρουν ότι στο τέλος θα τους πετάξουν, όπως πετάει η μαφία και πουλάει η μαφία τους εκείνους που κάνουν τα δικά τους σχέδια. Να μην τους αφήσουμε λοιπόν. Έξω και οι σιωνιστές, έξω και οι ντόπιοι εκτελεστές του σχεδίου απορθοδοξοποίησης. Νέοι και νέες της πατρίδος,
κρατήστε Χριστό και Ορθοδοξία, ιστορία και γλώσσα, γιατί εσείς έρχεται η μέρα που ιεραποστολικά θα διαφωτίσετε τον νέο κόσμο, τη νέα ανθρωπότητα, σε όσο διάστημα της μένει πριν από το τέλος, διότι κάποτε θα έρθει και το τέλος της ιστορίας. Αυτή ο κόσμος βρίσκεται στο σκοτάδι και στο δίκτυο, με στο δίκτυο δηλαδή σαν ψάρι πιασμένο των παγκοσμιοποιητών. Από εδώ, από μας περιμένουν πολλά. Περιμένουν οι ξένοι να τους φωτίσει ο σοφός Έλληνας λόγος, να αποκαλυφθεί αλήθεια. Οι ελληνίδες λέξεις που εσωκλίνουν με γη στη σοφία, να πάρουν τη διάσταση μέσα στην καρδιά και στην ψυχή τους. Η ελληνική γλώσσα που είναι πηγή αστήρευσης δυνάμεως και ελευθερίας. Περιμένουν τον σαφή και καθαρό λόγο των πατερικών κειμένων. Το φωτιστή λόγο που θα κάνει σοφούς και ελεύθερους τους ανθρώπους που θα τον εγκολπωθούν. Εκείνους που είναι εγκλωβισμένοι στην παγκοσμιοποίηση θα τους απελευθερώσει. Θα τους κάνει ελεύθερους από το πολιτικό σκοτάδι που ταΐζονται αιώνες και χιλιετίες από τους μεγάλους άθεους και μασόνους ευρωσιονιστές, τρομοκράτες λαών και συνειδήσεων. Οι άθεοι αυτοί που κυβερνάνε είναι τρομοκράτες ουσιαστικά και λαών και συνειδήσεων. Διότι όποιος γνωρίζει την αλήθεια, λέει το Ευαγγέλιο, γίνεται για πάντα ελεύθερος. Από θύμα γίνεται γνώστης και δάσκαλος της αληθείας. Αυτός μπορεί να φωτίσει τον κόσμο της άγνοιας και της νέας ειδωλολατρείας, τους παρασυρμένους ανθρώπους στον υλισμό, στην αθεία ή την προσωπολατρία. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ με την προσωπολατρία. Αν δείτε σε όλα τα ανατολικά ισλαμικά κράτη, οι δικτάτορες που κυβερνάνε τα κράτη αυτά έχουν τις εικόνες, τις φωτογραφίες τους μέσα στις πλατείες τεράστιες. Τεράστιες φωτογραφίες μέσα στις πλατείες τους, μόνιμες, με το πρόσωπό τους. Θέλουν να τους λατρεύουν σαν θεούς, σαν σωτήρες. Ο άνθρωπος της αληθείας δεν παρασύρεται από τα απέραντα ψεύδη των παγκοσμίων ειδήσεων που κομίζουν αυτοί. Ψέματα που αποκοιμίζουν τον μαζάνθρωπο και τον κάνουν να πιστεύει με θρησκευτική ευλάβεια στην πλήση εγκεφάλου που του κάνουν καθημερινά. Ό,τι και αν υποθεί από τις τηλεοράσεις, ό,τι μαγειρευτεί από τον έντυπο και ηλεκτρονικό κίτρινο τύπο και τον τόπιο και τον διεθνή, τον πιστεύει ο μαζάνθρωπος. Ό,τι ακούσει από τις τηλεοράσεις, το πιστεύει. Απόδειξης ότι πιστεύει όλα αυτά τα ψέματα, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, όλα αυτά τα ένα συρφετό, ότι έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για αυτά τα ψέματα τα οποία ο μαζάνθρωπος έχει κληθεί από τα μέσα ενημέρωσης και από τους παγκόσμιους διαχειριστές του λόγου ή τους διαχειριστές του παγκόσμιου λόγου, έτσι, γιατί οι εικονοποιητικές αυτές μηχανές, οι τεράστιες αυτές μηχανές, στηρίζονται σε αυτή τη βάση. Αυτά τα μεγάλα κανάλια που λέμε, τα παγκόσμια μεγάλα κανάλια, έχουν όλα διαφθαρεί από αυτή την πλήση εγκεφάλου που οι υπερκυβερνήτες εντός εισαγωγικών του κόσμου εφαρμόζουν παγκοσμίως και δηλητηριάζουν το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Με τον ηλεκτρονικό τύπο, τον τόπιο και τον διεθνή. Αλλά έρχεται, αγαπητοί φίλοι, η ώρα που θα λάμψει η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια, όπως είπε και ο Ντοστογεύσκη, όσο βαθιά και να τη θάψεις, θα βγει τρόπο να βγει στην επιφάνεια. Θα λάμψει η αλήθεια του ευαγγελικού μας λόγου. Η αλήθεια του Η αλήθεια του ευαγγελικού λόγου. Δύο φορές πήγα να πω εγκεφαλικού. Λοιπόν, αυτός ο ευαγγελικός λόγος, ο δικός μας ευαγγελικός λόγος, θα ευαγγελίσει την ανθρωπότητα, γράφει το Ευαγγέλιο, λίγο πριν το τέλος. Τι εννοεί? Ότι εφόσον θα έρθει το τέλος, ο Αντίχριστος και τελικά ο Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσία, που θα το καταστρέψει και θα αναλάβει, γιατί αυτός είναι τελικά ο νικητής της παγκόσμιας ιστορίας, είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, πριν έρθει ο Κύριος των Κυρίων, των Κυριευόντων και ο Βασιλιάς των Βασιλέων, όπως τον λέει η Αποκάλυψη,
ο μοναδικός της ανθρωπότητος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, να έχετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορεί κανένας να πει ότι δεν τον είδε, δεν τον εγνώρισε. Θα βρει τρόπο ο Κύριος να εμφανιστεί στους καλοπροαίρετους ανθρώπους όπου γης. Δεν ξέρουμε πώς. Θα διαδοθεί δηλαδή το Ευαγγέλιο πριν να έρθει η μεγάλη αποστασία. Και τότε δεν θα είναι κανείς αναπολόγητος από το γεγονός ότι έμαθε την αλήθεια, την αθέτησε και τελικά παρασύρθηκε από το ψεύδος και έγινε άνθρωπος του διαβόλου, άνθρωπος του σκότους, αντί για άνθρωπος του φωτός όπως τον προορίζει ο Θεός. Ο Θεός, αδερφοί, μας προορίζει για ανθρώπους του φωτός, όχι για ανθρώπους του σκότους. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Αυτός λοιπόν που παρασύρεται από τα παγκόσμια αυτά ψεύδι των παγκοσμιοποιητών και των παγκόσμιων ειδήσεων θα είναι καταδικασμένος. Ο άλλος όμως που θα μάθει την αλήθεια θα την ακολουθήσει και θα ακολουθήσει τον Χριστό, θα σωθεί. Διότι όπως είπαμε έρχεται η ώρα να λάμψει η αλήθεια του Ευαγγελικού Λόγου και η ανθρωπότητα θα ανακουφιστεί από αυτή τη λάμψη του. Τα μεγάλα φώτα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα φωτίζουν τον κόσμο, θα θεωρηθούν τότε σαν μεγάλα φώτα. Θα φανούν σε όρος υψηλό, θα γίνουν περίοπτοι. Υπάρχουν δόξα τω Θεώ τα μέσα σήμερα, αν ένας άνθρωπος μιλήσει σε ένα σημείο της γης, να τον ακούσει όλη η ανθρωπότητα. Θα γίνουν περίοπτια λοιπόν τα φώτα αυτά, διότι πλησιάζει το χρονικό διάστημα της ιστορίας, εκείνο που θα βάλει τη σφραγίδα του τέλους της εσχατολογίας. Θα πλησιάσει το τέλος της παγκοσμίου ιστορίας. Διότι και η ανθρώπινη ιστορία έχει μια αρχή και ένα τέλος. Μην γελιόμαστε. Έτσι είναι και γραμμένα τα πράγματα για αυτούς που διαβάζουν και ασχολούνται. Διαβάστε την Αποκάλυψη και θα δείτε ότι υπάρχει το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Ένας αλατόμητος λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι από ένα βουνό, ένα κομμάτι θα πέσει που δεν έχει λατομηθεί από χέρι, εδώ υπενήσεται η Παρθένος Μαρία, θα πέσει με ασύλληπτη ταχύτητα στο άγαλμα της ιστορίας, αυτό το άγαλμα που είδε κάποτε στο όραμά του ο Δανιήλ και το παρουσίασε στο βασιλιά σαν δικό του όραμα, που όντως και ο βασιλιάς το είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ, θα επαληθεύσει, δηλαδή αυτός ο λίθος που είναι ο Χριστός, θα συντρίψει το άγαλμα της ιστορίας. Έχουμε πει σε άλλες εκπομπές ότι είναι ένα άγαλμα τεράστιο, με ένα κεφάλι από χρυσάφι, με βραχίονες και στήθος από ασίμι, με κοιλιά χάλκινη και μυρούς, τα δε πόδια του, οι γάμπες κάτω είναι σιδερένιες, τα δε πέλματα που στηρίζεται είναι από κεραμικό, από υλικό σκάρτο, από πυλό, ψημένο. Και ο λίθος που θα μεγαλώσει αυτός και θα κερδίσει την ιστορία και θα κερδίσει την όραση όλων, θα φανεί σε όλους, όχι μόνο στον προφήτη τότε, στην όραση του προφήτη, αλλά θα τον δούνε νεκροί και ζώντες όλες οι οράσεις των ανθρώπων, οι πνευματικές οράσεις των κεκοιμημένων, διότι και οι πεθαμένοι έχουν όραση, ένα είδος οράσεως, όπως έχουμε και εμείς στον ύπνο που βλέπουμε κάποια πράγματα, ενώ τα μάτια μας είναι κλειστά. Μην νομίζουμε ότι έχουμε μόνο όραση από τα μάτια. Σκεφτείτε στα όνειρα τι είδους όραση έχουμε. Έτσι θα έχουμε και όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Θα έχουμε μια όραση πολύ καθαρότερη από των ονείρων και της πραγματικότητας. Μέχρι τότε όμως, αγαπητοί φίλοι, σε εμάς θα πέσει ο κλήρος. Με ζωηρότητα και βαθιά συνείδηση χρέους. Να αρθρώσουμε λόγο σαφή και οδηγητικό. Να κρίνουμε δίκαια τα πράγματα. Να στυλιτεύσουμε σοφά όλη τη σύγχρονη αυτή σαβούρα. Κάθε ανορθόδοξο σύστημα και πράξη που μπαίνει να κριθεί για να καταλάβουν και οι άλλοι γιατί είναι λάθη όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν σαν σωστά, τα στραβά να τα αισιώσουμε και γιατί είναι εμπόδια στον δρόμο της αλήθειας αυτές οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί, οι θεωρίες του μαρξισμού, οι θεωρίες του σταλινισμού, οι θεωρίες του φρόιδισμού, οι θεωρίες του ηλισμού, κλπ. Κλπ. Γιατί είναι λάθος. Θα πρέπει να τα αποδείξουμε αυτά εμείς ιστορικά σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι παρασυρμένοι.
και έτσι να βρούμε το δρόμο που οδηγεί και εισέρχεται στην καρδιά των συγχρόνων αδελφών μας όπου γης. Έχουμε υποχρέωση, εφόσον γνωρίζουμε την αλήθεια, να την μεταδώσουμε με πάσα σαφήνεια και να οδηγήσουμε και άλλες ανθρώπινες ψυχές στη σωτηρία. Δεν σώζεται κανείς μόνος του, να το έχετε υπόψη σας αυτό. Δεν σώζεται κανείς μόνος του. Σώζεται μαζί με τον αδελφό του. Γι' αυτό η ορθόδοξη εικονογράφηση της Αναστάσεως δεν είναι ο Χριστός που είναι μόνος του με μια σημαία και ανεβαίνει στον ουρανό. Καλή είναι και αυτή, την έχουμε συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει από τα μικρά τα μας τη βλέπουμε. Αλλά η σωστή είναι ότι βγάζει από τον Άδη τους πρωτοπλάστους. Αν δεν βγάλουμε κι εμείς μια ψυχή από τον Άδη, άδικα καθόμαστε εδώ και χτυπιόμαστε και μιλάμε και κάνουμε και δείχνουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, άσπρους, μαύρους, κίτρινους όλης της γης, να καταλάβουν την αξία της αλήθειας και του χριστιανισμού, την αξία του Χριστού. Εάν δεν την καταλάβουν, δυστυχώς θα πάνε στραβή στον Άδη. Εμείς πρέπει να είμαστε δίκαιοι κριτές και να στυλιτεύσουμε σοφά τη σύγχρονη σαβούρα. Επιτρέπεται να κρίνουμε τα συστήματα, απαγορεύεται να κρίνουμε κακεντρεχώς τους ανθρώπους. Αυτό να το έχουμε, γι' αυτό αγαπάμε τους ανθρώπους, τους παρασυρμένους, αλλά δεν αγαπάμε την πλάνη τους, όπως έχει υποθεί και για τους ομοφυλόφιλους. Άνθρωποι είναι φυσικά και αυτοί, αλλά δεν αγαπάμε το βίτσιο τους, την κακομοιριά αυτή της ομοφυλοφιλίας. Δεν αγαπάμε την ομοφυλοφιλία. Στυλιτεύουμε την ομοφυλοφιλία. Έτσι στυλιτεύουμε και την αθεία, έτσι στυλιτεύουμε και κάθε ανορθόδοξο σύστημα και πράξη που μπαίνει εμπόδια στον δρόμο της αλήθειας. Να βρούμε πρέπει το δρόμο που οδηγεί και εισέρχεται στην καρδιά των συγχρόνων αδελφών όπου γης. Να σαγηνεύσουμε τις καρδιές και τα πνεύματα όλων των καλοπροαιρέτων συνανθρώπων μας. Διότι να έχετε υπόψη σας ότι πολλοί δεν θα δεχτούν αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ας μην απελπιζόμαστε όμως και οι λίγοι να τη δεχτούν. Αυτοί είναι οι πολλοί για μας. Και ένας, έλεγε ο πατέρας Αυγουστίνος, να σωθεί μαζί με τον Χριστό είναι πολλοί. Δεν πάμε σε αυτήν την υπερβολή, γιατί ξέρουμε θα σωθούν, ήδη είναι σε σωσμένα δισεκατομμύρια ανθρώπων. Αν δείτε στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης τη βλέπει, βλέπει ένα πλήθος, λέει, από όλες τις φυλές και από όλα τα ένθινη, το οποίο τι κάνει. Κρατάει βάγια και φωνάζει ως ανάς στο Θεό. Αυτό τι είναι? Είναι οι σωσμένοι άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι, οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Ορθοδοξίας, εκείνοι που έκαναν την υπέρτατη θυσία, θυσίασαν τον εαυτό τους για τον Θεό και τώρα δρέπουν τους καρπούς αυτούς της θυσίας τους. Ο Θεός είναι απροσωπόληπτος. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε τα πράγματα εμείς με το όνομά τους, να ελευθερώσουμε τις αλλόμενες πηγές ύδατος αιωνίου, να κόψουμε τα δεσμά των αιωνίων εχμαλωτισμένων αδελφών, να τους μεταγγίσουμε από το αίμα μας, από τη δύναμή μας, από την ίδια τη ζωή μας, από τη γλώσσα μας, από τα νόματα της Ορθοδοξίας, για να επανευαγγελίσουμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, να δώσουμε πάλι δηλαδή το Ευαγγέλιο στην κακόμοιρη και δύσμοιρη ανθρωπότητα, που οι περισσότεροι είναι κάτω από τα δεσμά αυτών των ανθρώπων, πεινάει και αιμορραγεί καθημερινά και οδυνηρά, σε αφάνταστο βαθμό. Κυριολεκτικά σφαδάζει κάτω από τα χτυπήματα του θηρίου. Ποδοπατούν την ανθρωπότητα σήμερα οι μεγάλοι του πλανήτη. Κάτω λοιπόν από αυτό το ανελαίητο σφυροκόπημα των καθώς πρέπει και όπου γης παγκοσμιοποιητών, εμείς θα υψώσουμε τη δύναμη της παγκόσμιας προσευχής μας. Γιατί ο Θεός μας ακούει περισσότερο όταν είμαστε όλοι μαζί ομοθυμαδών. Είναι ανάγκη να γεμίσουμε τις εκκλησίες της Ορθοδοξίας, να πηγαίνουμε αδερφοί Έλληνες στην εκκλησία, να ξαναφέρουμε αυτό το νέο το ήθος που υπήρχε στους προπάτορές μας, στους πατέρες και τους προγόνους μας, οι οποίοι δεν είχαν αθεία μέσα τους, αλλά πίστευαν. Εμείς να μην ξεχνάμε ότι είμαστε με τον νικητή του κόσμου. Ο Χριστός έχει νικήσει και τους πονηρούς ανθρώπους και τα πονηρά πνεύματα και ό,τι κακό υπάρχει. Ο Χριστός είναι ο νικητής αυτού του κόσμου. Να είμαστε λοιπόν με τον νικητή, όχι με τον ιτημένο. Δεν είναι έξυπνο να είναι κανείς με τον ιτημένο. Αν σου λέγανε ότι αυτός χάνει και εκείνος κερδίζει, θα πήγαινες ποτέ με το χαμένο? Ουδέποτε ένας άνθρωπος λογικός θα πήγαινε με αυτόν που έχει χάσει. Θα πήγαινε πάντα με τον νικητή. Λοιπόν, εμείς είμαστε σίγουρα στην πλευρά του νικητή. Αλλά εξαρτάται από εμάς αν θα κρατήσουμε αυτή τη θέση, έτσι. Ο Χριστός ήρθε για να νικήσει και το κατόρθωσε στον υπέρτατο βαθμό.
στον υπέρτατο βαθμό κατόρθωσε ο Χριστός να διώξει την απάτη της ανθρωπότητος, την απάτη των Φαρισαίων τότε, οι οποίοι περίμεναν ένα Μεσσία στα δικά τους σχέδια και στα δικά τους όνειρα και στα δικά τους μέτρα, έναν Μεσσία ο οποίος θα εξόντωνε τους άλλους λαούς, όπως έλεγαν, και θα ύψωνε μόνο το Ισραήλ. Γι' αυτό το Χριστός τους είπε ότι εγώ ήρθα για όλο τον κόσμο, είμαι φως του κόσμου και όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά όλου του κόσμου, και το σχέδιο του Θεού ήταν να φωτιστεί όλη η ανθρωπότητα μέσω του Χριστού, τον εμίσησαν και αποφάσισαν να τον δολοφονήσουν. Μια αιτία της αποφάσισης δολοφονίας του Χριστού ήταν ότι ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για το Ισραήλ, όπως τους είπε, αλλά ήρθε για όλο τον κόσμο. Βέβαια θα μπορεί να αντιτάξει κανείς και να πει ότι εκεί με την Ελληνίδα αυτή τη γυναίκα που είχε το άρρωστο κορίτσι, όταν τον παρακάλεσε να κάνει καλά την κόρη της, της είπε ο Χριστός ότι δεν ήρθα παρά για τα πρόβατα, τα πολλολότα, Ισραήλ. Έτσι έπρεπε να πει στην αρχή, για να τονωθούν οι συνειδήσεις των Ισραηλιτών κατά πρώτον, και αν καταλάβαιναν μετά το σχέδιο του Θεού, να μην τους πειράξει για το γεγονός ότι θα δώσει και το Ευαγγέλιο του στα ειδωλολατρικά έθνη. Γιατί ο Θεός αγαπάει όλα τα παιδιά του και δεν κάνει διάκριση πουθενά, και όλα θέλει να σωθούν. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι εκτός χριστιανισμού, θέλει να τους βάλει μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, όταν είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη και διδάξτε, σε όλα τα έθνη, όχι μόνο στο Ισραήλ, βγείτε από το Ισραήλ, σπάστε τα κατεστημένα, βγείτε έξω στον κόσμο και πέστε του ποια είναι η αλήθεια, πέστε του ποιος είμαι εγώ, γιατί ήρθα, τι είναι ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος για την αιωνιότητα, για να είναι Υιός Θεού, για να είναι δίπλα στο Θεό, δίπλα στο θρόνο. Δεν είναι για να είναι στα τάρταρα της γης μαζί με τον διάβολο. Αυτές λοιπόν τις εγκληματικές ενέργειες των παγκοσμιοποιητών τις αναπτύξαμε πολύ σύντομα, αγαπητοί φίλοι, για μια ωφέλεια των φίλων και ακροατών μας, να μην μας παραπλανούν αυτοί οι παγκοσμιοποιητές και το δούνου του ότι θέλουν τα χρήματά μας. Τα χρήματά μας είναι μια τρίχα, ένα φυλαράκι μέσα στο δάσος τους. Δεν είναι τίποτα. Έχουν όλο το χρυσάφι της γης, έχουν την πορνεία και τα ναρκωτικά της γης, έχουν όλα τα πετρέλαια και τα διαμάντια, δεν τους λείπει τίποτα. Τα 300 ψωροδείς, τα δικά μας, τι να τα κάνουμε. Είναι σαν να σας λέω ότι έχετε 1000 πολυκατοικίες και εγώ θα σας δώσω μια υπόγεια γκαρσονιέρα. Τι να την κάνετε, εφόσον έχετε 1000 πολυκατοικίες. Αυτή θα κοιτάτε την γκαρσονιέρα, την υπόγεια, δεν την υπολογίζετε καθόλου. Έτσι μοιάζει το σχέδιο αυτών. Δεν θέλουν λοιπόν τα λεφτά μας, αγαπητοί φίλοι. Θέλουν να έχουν τον πλούτο της γης, αλλά ένα πράγμα φοβούνται και μισούν, όπως σας είπα. Τον Χριστό τον ίδιο και τους Ορθοδόξους. Διαισθάνονται κατά κάποιο τρόπο ότι έρχεται το τέλος τους. Όπως και ο Σατανάς διαισθάνεται ότι έρχεται το τέλος του. Και έτσι, το πραγματικό τους εμπόδιο δεν είναι άλλο παρά εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό. Αυτό θα πει ο Χριστός, διότι ο Χριστός ο ίδιος δεν πρόκειται να έρθει να τους ταρακουνήσει, θα έρθει μόνο για κρίση. Δεν θα κατέβει κάτω να τους κρίνει πρώτης ώρας της κρίσεως. Αυτό λοιπόν το ξέρουν οι σατανόπληκτοι άνθρωποι, το ξέρει και ο ίδιος ο Σατανάς. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός πήγε στη χώρα των Γαδαρινών και βρήκε ένα δαιμονισμένο, το δαιμόνιο από μέσα του δαιμονισμένου φώναζε: ήρθες πριν τη ώρα σου για να μας κρίνεις, να μας βασανίσεις, διότι βασανισμός είναι για αυτούς να φύγουν από τους ανθρώπους. Ευχαριστιέται το κακό πνεύμα να ταλαιπωρεί τον δόλιο τον άνθρωπο, διότι έχει απέραντο μίσος ο Σατανάς προς τους ανθρώπους. Και οι παγκοσμιοποιητές, το σχέδιο των παγκοσμιοποιητών βασικά είναι να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, να αφήσουν μια ελάχιστη μάζα ανθρώπων, ίσως 500 εκατομμύρια όπως λένε σε κάποιες στήλες εκεί πέρα, αν είναι αληθινό αυτό, δεν το ξέρω, δεν το έχω εξακριβώσει, το έχω ψάξει το θέμα, απλώς θα το πω επειδή το άκουσα. Έχουν έχει στην Νεβάδα, λέει, σε μια έρημο εκεί πέρα, σε κάποιο σημείο, ένα σαν, να το πούμε, σαν αρχαίο έτσι κατασκεύασμα, το οποίο δεν ξέρουμε πότε έγινε κιόλας, έγινε πρόσφατα βέβαια. Είναι κάποιες πλάκες όπου είναι γραμμένο με λέιζερ ή με οτιδήποτε άλλο, ότι στο τέλος θα μείνουν 500.000 στην ανθρωπότητα. Δεν χρειάζεται, λέει, παραπάνω άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι καλές 500 εκατομμύρια, συγγνώμη. Μισό δηλαδή δις. 500 εκατομμύρια, 300 είναι οι Αμερικανοί και άλλα 200 είναι οι Ευρωπαίοι. Ας πούμε ότι φαντάζονται ότι θα αφήσουν μόνο την Ευρώπη και την Αμερική και τον άλλο κόσμο τον καταστρέψουν.
Λέμε τώρα, έτσι δεν είμαστε τώρα σίγουροι για τα σχέδιά τους. Άλλα βούλεται ο Θεός και άλλα βούλονται οι άνθρωποι. Αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο έχουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Έχουν τον τρόπο με τα πυρηνικά όπλα και εξαπατώνται ότι εάν χτυπήσουν με πυρηνικά όπλα θα μπορέσουν να αποφύγουν τη ραδιενέργεια με έναν τρόπο δικό τους που έχουν βρει, είτε στα έγκατα της γης ζώντας είτε αλλού, και έτσι θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό και εγώ λέω εδώ πέρα ότι να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, διότι είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είτε καταστρέφουν ψυχικά την ανθρωπότητα, είτε και πνευματικά, είτε την καταστρέφουν υλικά, καταστρέφουν το σώμα δηλαδή των ανθρώπων, είναι καταστροφή. Μάλιστα, ο πιο μεγάλος καταστροφέας είναι εκείνος που καταστρέφει το πνεύμα, το σώμα, την ψυχή του ανθρώπου. Την ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι διφυής από σώμα και ψυχή. Άμα καταστρέψεις τη σκέψη του ανθρώπου, άμα καταστρέψεις τα πιστεύω του ανθρώπου, τότε όλη του η ζωή πάει στραβά. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, δεν είναι ικανός να περάσει τη Βασιλεία του Θεού με αυτά τα εκτροματικά ψυχικά κατεστραμμένα σωμάτια που έχει μέσα του. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα κάνω οτιδήποτε να φύγει η πίστη των Ορθοδόξων από τη μέση. Σου λέει μια γενιά είναι αυτοί πιστεύουν τώρα, γιατί ξέρουν ότι είμαστε 90% Ορθόδοξοι, παρόλο που μας φέραν τόσο κόσμο, εμείς παραμένουμε Ορθόδοξοι εδώ. Έχουν διαστρέψει ένα κομμάτι της νεολαίας, τους έχουν κάνει βουδιστές ή άθεους, υπάρχουν και άλλοι άθεοι κλπ, αλλά είμαστε ακόμα Ορθόδοξοι. Αυτό τους πειράζει αφάνταστα. Αυτό τους σοκάρει, τους τρελαίνει, γιατί σου λέει οι Γάλλοι είναι άθεοι, οι Γερμανοί είναι άθεοι, οι Βέλγοι αυτοί είναι άθεοι. Εσείς πώς διατηρείτε αυτή τη θρησκεία εκεί κάτω στον Νότο, δηλαδή εδώ που ρίζωσε ο χριστιανισμός στην Μεσόγειο, στη λεκάνη της Μεσογείου, δεν μπόρεσαν ακόμα τη λεκάνη της Μεσογείου να την υποτάξουν πνευματικά και να την κάνουν έτσι οπαδούς δικούς τους, άθεους. Υπάρχει Θεός ακόμα εδώ, υπάρχει Παναγία. Το είδαμε το 40 όταν πολέμησαν οι στρατιώτες, οι Έλληνες, στο μέτωπο και είχαν την Παναγία στο πλευρό τους. Όλα αυτά τα ξέρουν, το παρακολουθούν. Σου λέει αυτοί, εκεί πέρα είναι οι πιο επικίνδυνοι, διότι φοβούνται τον Χριστό και τους Ορθοδόξους λαούς. Όπου πιστός για αυτούς είναι ένα καρφί στο μάτι τους. Και σας είπα ότι υπάρχει πνευματικός λόγος γι' αυτό. Η σοφία του Θεού έχει κανονίσει το ώστε αν υπάρχουν Άγιοι πάνω σε αυτή τη γη να μην γίνει καταστροφή. Οι προσευχές των Αγίων δεν αφήνουν την καταστροφή σε αυτόν τον πλανήτη. Άρα οι Άγιοι αυτοί πρέπει να καταστραφούν σε αυτόν τον κόσμο, να φύγουν από τη μέση. Γι' αυτό λέω ο Απόστολος Παύλος θα φύγει από τη μέση το κατέχον. Δηλαδή το λίμα, το μικρό λίμα των Αγίων, οι οποίοι προσεύχονται. Και περάσαμε και στο Κοσμάτων Ετωλό και είπαμε δύο λόγια, ότι μας είπε ο Κοσμάς ο Ετωλός ότι θα πάρουν όλα στο τέλος. Θα προσπαθήσουν να σας απογυμνώσουν από υλικά αγαθά, από πατρίδες, από ιστορίες. Εσείς να μην τους δώσετε την ψυχή σας και τον Χριστό. Αυτά δεν μπορούν να τα πάρουν, εάν δεν συγκατατεθεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματικό όν και η πίστη από μέσα δεν μπορεί να βγει για της βίας. Να μην τους αφήσουμε να βγάλουν το σταυρό από τα σχολεία, όπως δεν τους άφησε ο Μπερλουσκόνη, να μην τους αφήσουμε να φέρουν την κάρτα του πολίτη για να μας ελέγχουν, όπως έκαναν οι Εγγλέζοι, που τους κατηγορούσαμε ότι είναι περίεργος λαός και δεν τιμάνε τα παντελόνια τους, έτσι. Να τώρα όμως που μπαίνουν μπροστάρεδες οι Εγγλέζοι, οι οποίοι τι κάνουν. Βγάζουν νομοθεσία, πρέπει να τη βγάλουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, που δεν τους επιτρέπει στους κυβερνώντες να κάνουν χρήση της κάρτας του πολίτη και του ηλεκτρονικού ελέγχου. Έδωσαν ισχυρό χαστούκι στην κάρτα του πολίτη οι Εγγλέζοι. Να δώσουμε και εμείς εδώ ισχυρό χαστούκι στην κάρτα του πολίτη. Μετά δεν θέλουν να χειροτονούν οι ιερείς, λέει. Κάθε 4 ιερείς που θα πεθαίνουν, 5, ένας θα χειροτονείται. Διάβαζα στον Ορθόδοξο τύπο ότι θα ψηφιστεί νομοσχέδιο να μην χειροτονούνται οι ιερείς. Τι τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει πολύ να μην υπάρχουν τα θρησκευτικά και η ιστορία στα σχολεία. Να περάσει το σχέδιο του Κίσιγκερ, να γίνουμε ένας πολτός, ένα μαζοποιημένο σύνολο, συρφερτός δηλαδή, γκόιν, ανθρώπων δίχως αξία, δίχως ιδανικά, δίχως πιστεύω, δίχως καθαρότητα σκέψεως και ψυχής. Να μην τους αφήσουμε λοιπόν. Απευθύνομαι τώρα στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, διότι εμείς απερχόμεθα, νέοι της πατρίδος, να κρατάτε τον Χριστό και την Ορθοδοξία όσο πιο δυνατά μπορείτε, την ιστορία και τη γλώσσα, να μάθετε την ιστορία σας και τη γλώσσα σας καλά. Και αυτό σας χρησιμεύει σαν ιεραποστολή μεθαύριο, μέσα από το ίντερνετ και μέσα από όλα αυτά τα
μέσα ενημέρωσης, έτσι, ώστε να διαδώσετε την αλήθεια, να την καταλάβει η ανθρωπότητα πριν να έρθει το τέλος της ιστορίας. Αγαπητοί φίλοι, τελείωσε και για σήμερα η ώρα μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που, αν θέλει ο Θεός, θα ξαναμιλήσουμε για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και τα σχέδια αυτά των παγκοσμιοποιητών, τα οποία φιλοδοξούμε, αισιοδοξούμε ότι δεν θα περάσουν σε μια χώρα σοφή, σοφών Ορθοδόξων και διδασκάλων της ανθρωπότητας. Χαίρετε.